12η Μαΐου, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, δηλαδή, Εύη. Μία ξεχωριστή ημέρα, η οποία ξεκίνησε να εορτάζεται από το 1965 και αυτό γιατί τότε γεννήθηκε η Florence Nightingale, αν το λέω σωστά, η κυρία με το φανάρι, νοσηλεύτρια λοιπόν που σηματοδότησε και επηρέασε πάρα πολύ αυτόν τον σημαντικό κλάδο. Και δεν μιλάμε για επαγγελματίες του χώρου, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά λειτουργούν με όλη τη σημασία της λέξης, προσφέρουν το χρόνο τους, τις γνώσεις τους προς όφελος των ανθρώπων, των συμπολιτών, όλων εκείνων που τους έχουν ανάγκη. Οπότε, μιας και αυτός ο κλάδος της υγείας τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολα λόγω της πανδημίας, αυτή η μέρα τουλάχιστον ας σηματοδοτήσει μια νέα αρχή και να στρέψουμε κι εμείς σαν πολίτες το βλέμμα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντέξει τόσο, μας έχουν βοηθήσει τόσο και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Πολύ σωστά, Εύη. Έχουμε να πάμε τώρα και θα πάμε στον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, τον πρόεδρο και τον νοσηλευτών στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Συνήθως όταν μιλάμε για Παγκόσμια ημέρα, ξεκινώ με τους συμβολισμούς. Εγώ θέλω, Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή από πολλούς υποψηφίους παρουσιάζεται το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στελεχωμένο, ενδυναμωμένο, δυνατό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, θέλω λίγο να δώσετε εσείς μια απάντηση. Δεν θα γίνω συγκεκριμένος, πάντως αναφέρομαι και σε υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που παρουσιάζουν ότι μετά το 17, 17, 18, 19 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κανένα θέμα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Για πείτε μας την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι μας χρωστούν κανονικές άδειες από το 2017, το 18, το 19, το 20, το 21, το 22 και τώρα είμαστε στο 23. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι που τους χρωστάει η υπηρεσία 5 και 6 ετών άδειες. Έτσι. Ο μέσος όρος στο νοσοκομείο είναι γύρω στις 100 μέρες άδειες και ρεπό που οφείλονται στο προσωπικό. Ο μέσος όρος για κάθε εργαζόμενο. Ναι, για κάθε νοσηλεύτρια και νοσηλευτή που εργάζεται... Μετά το 17. Ναι, μα σας λέω, σκεφτείτε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν πάρει ακόμα την άδεια του 18. Μάλιστα. Και είμαστε στο 23 τώρα. Για να καταλάβετε ότι εδώ είμαστε αντικειμενικοί και κάνουμε ρεπορτάζ, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατία. Γιατί μαλώνουν μεταξύ τους. Ακριβώς. Ναι. Έτσι όπως λέτε είναι. Μάλιστα. Και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν με το σταγονόμετρο οι προσλήψεις και επί Κουρικών και μόνιμων. Και επί Νέας Δημοκρατίας γίνανε προσλήψεις τον πρώτο χρόνο της πανδημίας για την πανδημία με επικουρικό προσωπικό, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση από εκεί και μετά δεν είχαμε άλλες προσλήψεις. Ουσιαστικά ο κύριος όγκος ήταν αυτές που γίνανε το 2020, το πρώτο έτος της πανδημίας. Φέτος και το δικό μας το νοσοκομείο, όπως όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης εκτός από το Παγνί και το νοσοκομείο Χανίων, είμαστε εκτός του σχεδιασμού του Υπουργείου για προσλήψεις επικουρικών και βεβαίως δεν έχει βγει καμία προκήρυξη για προσλήψεις μονίμων. Κύριε Μανουσάκη, ξεκινώντας να καταγράφουμε τα προβλήματα, σίγουρα οι 2 ώρες εκπομπής δεν θα μας φτάσουν. Εγώ όμως θα επιστρέψω στο μήνυμα της σημερινής ημέρας και θα ήθελα να μου πείτε σαν πρόεδρος των εργαζομένων αλλά και άνθρωπος ο οποίος παρά τις δυσκολίες βρίσκεται μέσα στα νοσοκομεία, τι εισπράτετε, πώς αισθάνεστε βοηθώντας όλους αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια και πόσο μάλλον τα τελευταία 3 που είδαμε τόσο τραγικές εικόνες μέσα στα νοσοκομεία. Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμά μας είναι ένα επάγγελμα που η μοναδική του ουσιαστική πληρωμή είναι από τους ασθενείς, από το ευχαριστώ, από το χαμόγελο, από την αγάπη που εισπράττουμε από τους ασθενείς. Γιατί στη χώρα μας ειδικά και οι αμοιβές είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τις αμοιβές που υπάρχουν στο εξωτερικό, στο αντίστοιχο επάγγελμα, αλλά και δυστυχώς και η κοινωνική θέση και η αντιμετώπιση που έχει από την πολιτεία η νοσηλευτική δεν είναι αυτή που αρμόζει στη σημασία, στην κοινωνική σημασία αυτού του επαγγέλματος. Βεβαίως οι ασθενείς ξέρουν ότι ο νοσηλευτής, η νοσηλεύτρια είναι ο άμεσος άνθρωπος στον οποίο θα απευθυνθούν μέσα στο νοσοκομείο για να πούνε τον πόνο τους, το πρόβλημά τους. Υπάρχει αυτό λοιπόν αυτή η αναγνώριση, είναι βασικό.
Είναι βασικό η αναγνώριση από τους ασθενείς προς το πρόσωπο των νοσηλευτών, διαχρονικά. Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, όταν ο ασθενής πονάει, ο πρώτος που θα το πει είναι η νοσηλεύτρια, ο νοσηλευτής. Γι' αυτό μας λένε αδελφοί. Γιατί είμαστε δίπλα σαν τον αδελφό, σαν την αδελφή, είμαστε δίπλα στον ασθενή. Μάλιστα. Και έτσι βγήκε αυτός ο χαρακτηρισμός. Και είναι ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελμα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα είναι η γενέθλια ημέρα της Φλόρες Νάιτιγκελ, της Βρετανίδας που άσκησε την νοσηλευτική στο Κρυμαϊκό πόλεμο δίπλα στους λαβωμένους, δίπλα στους τραυματίες. Μας τα είπε εδώ η Εύη Σπανού, ενημερωμένη. Λοιπόν. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Είναι ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελμα. Δυστυχώς η αντιμετώπιση που έχουμε από την πολιτεία διαχρονικά δεν είναι αυτή που αρμόζει το επάγγελμα μας. Λοιπόν. Εγώ πριν μερικά χρόνια και πέρυσι είχαμε μιλήσει, κύριε Παναγιωτόπουλο, και σας είπα ότι θα ήθελα το παιδί μου να γίνει νοσηλευτής. Έχουμε ένα γιο. Σωστά. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, απογοητεύομαι. Απογοητεύομαι και τώρα έχω φτάσει στο σημείο να το σκέφτομαι αν θέλω το παιδί μου να γίνει νοσηλευτής. Και ποιο είναι το plan B μετά από νοσηλευτής? Τι σκέφτεστε? Μηχανικός αυτοκινήτων θέλει αυτό το γίνει. Λοιπόν, ωραία. Να στραφεί στην ηλεκτροκίνηση που είναι και το μέλλον. Λοιπόν. Βεβαίως. Χαιρετισμούς. Έχετε μια υπέροχη οικογένεια, το γνωρίζουμε. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για τη διαχρονική υποστήριξη στον χώρο. Υποχρέωσή μας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι υποχρέωσή μας. Λοιπόν.